Ρωμανού μελωδού ύμνη. Ο Παρασκευάς Λυκαίας διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων Αρμός. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις το επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, στο οποίο ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ. Εις τον Ισαάκ ότε ευλόγησε Ιακώβ. Προήμιον. Τον Ισαύ μισήσας ως άσωτον και Ιακώβ αγαπήσας ως δίκαιον. Την ευλογίαν εξ εκείνου εις τούτον μετήγαγες. Αλλώς το πράο τη συμβουλία της Μητρός, τες ηκεσίες της αχράντου σου Μητρός Χριστέ ο Θεός, εξ ουρανού ευλογίαν παράσκου ημίν. Μετάφραση. Τον Ισαύ εμίσησες ως άσωτον και αγάπησες τον Ιακώβ ως δίκαιον, και απ' εκείνον σε τούτον την ευλογία μεταβίβασες, και όπως στον πράο με της μητέρας τη συμβουλή, έτσι και με τις ηκεσίες της άχραντης μητέρας σου Χριστέ, Θεέ μας, ουράνια ευλογία χάρισέ μας. Οίκη. Οίκος πρώτος. Τον δια της υπακοής σώσαντα γένος ανθρώπων, πατήσαντα τον όφιν και φωτίσαντα τον κόσμον και εκ της Παρθένου τεχθέντα αγεωργήτος, τον της κατάρας απαλλάξαντα κτίσιν άπασαν, τον τους παραβάντας ρίξαντα αγγέλους και παραπεσόντα χειρί εγείραντα Αδάμ, υμνήσομεν, δοξάσομεν, γνώμεν τι έδρασεν ημίν το πτώμα της παραβάσεως εν τη παρακοή, καθώς και η βίβλος της κτίσεως λέγει του πρωτοπλάστου την αθεσίαν. Όθεν σπεύσομεν άπαντες και κράξομεν το Θεό ημών, εξ ουρανού ευλογίαν παράσκου ημίν. Μετάφραση. Εκείνον που το γένος των ανθρώπων έσωσε με την υπακοή, επάτησε το σατανά και εφώτισε τον κόσμο, και απ' την Παρθένο εγεννήθη δίχως σπορά ανθρώπινη, απάλλαξε απ' την κατάρα την πλάση ολόκληρη, τους παραβάτες γκρέμισε αγγέλους και με το χέρι σήκωσε τον Αδάμ τον πεσμένο, ας υμνήσουμε, ας δοξάσουμε, ας μάθουμε τι μας προξένησε το παράπτωμα της παραβάσεως κατά την παρακοή, καθώς και το βιβλίο της γενέσεως λέγει, του πρωτοπλάστου την αθέτηση. Γι' αυτό, χωρίς αργοπορία όλοι ας πούμε στο Θεό μας, ουράνια ευλογία χάρισέ μας. Οίκος δεύτερος. Οι των μελώντων τύποι ούν σύγκονοι δύο υπήρχον, τεχθέντες εκ Ρεβέκας Ισαάκ το Πατριάρχη. Τον Ισαύ δε τότε καλέσας έφυο πρέσβης, πορεύου τέκνον εν αγρό, σπουδή και αγώνησε. Λάβε σου το τόξον και την φαρέτραν, θύρευσον μη θύραν, και σπεύσον αρέσε πατρί και εν εγκέμι έδεσμα. Όπως σου δέξω με την προθυμίαν και ευλογήσω σε πριν τελευτήσε με. Ανάστηθη, δείξον την διάθεσήν σου και πλήρωσόν μου επιθυμίαν. Ωρώ γάρ σου την άπασαν προαίρεσιν το Θεό κράζω, εξ ουρανού ευλογίαν παράσκου ημίν. Μετάφραση. Προτυπώσεις λοιπόν των μελλοντικών έγιναν τα δύο αδέρφια που εγέννησε η Ρεβέκα στον πατριάρχη Ισαάκ. Εκάλεσε τότε τον Ισάβο γέροντας και είπε, «Πήγαινε παιδί μου στο χωράφι γρήγορα και προσπάθησε,
πάρε τη φαρέτρα και το τόξο σου και πιάσε για χάρη μου κυνήγι και τρέχα να ευχαριστήσεις τον Πατέρα και φέρε μου φαγητό για να δεχτώ την προθυμία σου και να σε ευλογήσω πριν πεθάνω. Σήκω, δείξε την αγάπη σου και την επιθυμία μου εκπλήρωσε, γιατί βλέποντάς σου την προαίρεση ολόκληρη στο Θεό θα φωνάζω, ουράνια ευλογία χάρισέ μας. 23. Υπέστησεν ο γυραιός τον εκ των σπλάχνων τεχθέντα και τρέχειν κατυπήχθη ο Ισάβ τότε εις θύραν. Ιδέ μήτυρ τούτου προς Ιακώβ ανεβώα, σπούδασον φθάσε εις την πίμνην και αγωνίσαστε. Ήκουσα λαλούντος του σου γενέτου προς τον αδελφόν σου, θύρευσον μη θύραν ο πέ και ένεγγε μη έδεσμα, και φαγών και εφρανθείς σε ευλογήσω προτού μεθανήν. Συντόμως πίσθητη, καθώς σιούν ύπον πορεύθητη, λάβε από τις πίμνης δύο ερήφους. Ποιήσω το γενέτη σου το έδεσμα, είναι ευξάμενος εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Επρότεινε στο σπλάχνο του ο γέροντας και βιάστηκε τότε ο Ισάβ να πάει για κυνήγι. Και η μητέρα του στον Ιακώβ εφώναξε. Τρέξε γρήγορα να πας στο κοπάδι και προσπάθησε. Άκουσα τον πατέρα σου να λέει προς τον αδελφόν σου. Πιάσε κυνήγι για χάρη μου, παιδί μου, και κάνε μου φαγητό. Και αφού φάω και φρανθώ, να σε ευλογήσω προτού πεθάνω. Κατάλαβε το γρήγορα. Πήγαινε λοιπόν, καθώς σου είπα, λάβε δυο κατσίκια από το κοπάδι. Για τον πατέρα σου εγώ το φαγητό θα φτιάξω για να σε ευχηθεί ουράνια ευλογία χάρισέ μας. 24. Ταύτα ακούσας Ιακώβ προς την τεκούσα νεβώα. Πώς φθάσω εις την πίμνην και κομίσω τους ερήφους. Ο Ισάβ, ο μήτερ, ανήρ δασίς φύση εστίν. Εγώ δε πάλιν ως ανήρ λίος επεσχύνομαι. Μήπως ο πατήρ μου εμέ γνωρίσει και υποεσχήνης ως καταφρονήσας αυτού απέναντι γεννήσομαι. Επάξω δε με αυτό μάλλον κατάραν και ούκ ευλογήσιμε αλλά πολέσιμε. Ω μήτερ, πτωούμε το τόλμημα πάνη του αδελφού μου και την μανίαν. Σιγήσομε ουν και εύξομε το πλάσαντι κράζον, εύσπλαχνε εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Άκουσεν ο Ιακώβε τούτα και στη μητέρα έλεγε, «Γιατί να πάω στο κοπάδι και να φέρω τα κατσίκια? Ο Ισάβ μητέρα έχει τρίχωμα φυσικό, πυκνό, και εγώ πάλι πόχω μαλακό, φοβάμαι μήπως μ' αναγνωρίσει ο πατέρας μου και μπροστά του ντροπιαστώ, γιατί δεν τον λογάριασα, και θα προξενήσω στον εαυτό μου περισσότερο κατάρα και δεν θα με ευλογήσει αλλά θα μ' απολέσει. Ω μητέρα, φοβούμαι πολύ τη θρασίτιδα του αδελφού μου και την παραφροσύνη. Δεν θα κάμω τίποτα λοιπόν και θα προσευχηθώ στον πλάστη κράζοντας. Εύσπλαχνε, ουράνια ευλογία χάρισέ μας». 25. Άκουσον λόγον των αιμών και μη δειλία ο τέκνον. Η μήτρα νεβώα κολακεύουσα των νέων. Νίνε πάκουσόν μου και δείξον ως αγαπάς με. Εσύ κατάρα επεμέ γεννήσετε τέκνον μου. Μόνον τη βουλή μου παράσχου χάριν όσενε τη λάμην. Και δύο ερήφους καλούς και απαλούς μη κόμισον. Ο δε πες πορευθείς ήγαγε ταύτη δύο ερήφια. Και τα εδέσματα επίησε τάχος καθώς και εφίλη μήτυρ τούτου τη προθυμία. Αγαπώσα το τέκνον δε προσήφιετο. Σύ φιλάνθρωπε εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Άκουσε τα λόγια μου παιδί μου και εδηλία μη σε πιάνει. Αναβοούσε η μητέρα τον νέο κολακεύοντας. Τώρα άκουσέ με και δείξε πως με αγαπάς. Η κατάρα σου παιδί μου ας έρθει σε μένα. Μόνο στη θέλησή μου κάνε χάρη όπως είπα
και δύο καλά και τρυφερά κατσίκια να μου φέρεις». Και το παιδί επήγε και της έφερε δύο κατσίκια. Και τα φαγητά έκαμε ταχύ, καθώς και αγαπούσε η μητέρα του με προθυμία. Και το τέκνο αγαπώντας προσευχότανε. «Εσύ, φιλάνθρωπε, ουράνια ευλογία, χάρισέ μας». 26. Περιεπτύξατος στολήν του πρεσβυτέρου συγγόνου, ο νεανίσκος τότε, ως διδάσκει το βιβλίον. Τα δε δάση πάλιν, τα των ερήφων λαμβάνει και περισφύγει το τραχύλωσιν της βραχίωση, μέχρι και των ώμων και των δακτύλων. Ήρε δε τους άρτους και τα εδέσματα ομού και τρέχειν κατεπήγετο. Ένδον δε εις ελθόν το γυραλαίο ευθύς εβόησεν. Ω Πάτερ κέλευσον, ιδού ο Υιός σου Ισάβ ο πρωτότοκος, εγώ λαλώσει, επάκουσον. Εδέσματά σοι ήγαγον ως έφισμη, και ετούμε σε εξ ουρανού ευλογίαν παράσκου ημίν. Μετάφραση. Εφόρεσε τότε τη στολή του αδερφού του μεγαλύτερου το παιδάκι καθώς η βίβλος αναφέρει, και παίρνει ύστερα τα δέρματα τα τριχωτά των κατσικιών και πάνω στο στήθος και στους βραχίονες τα δένει και μέχρι τους ώμους και τα δάχτυλα. Και πήρε τα ψωμιά και τα φαγιά μαζί και γρήγορα εδιάστηκε να φθάσει. Και μπαίνοντας στο γέροντα φωνάζει παρευθύς. «Διάταξε, πατέρα, να με, ο Ισάβ, ο γιος σου ο πρωτότοκος, εγώ σου λαλώ, άκουσέ με προσεκτικά, σου φέρα φαγητά όπως μου ζήτησες και σε παρακαλώ, ουράνια ευλογία δώσε μας». 27. Είπε δε τότε Ισαάκ, το Υιό αυτού, «Τέκνον, ταχύ υπήκουσάς μου και την θύραν εκομίσω, ο δε νέος πάλιν προς τον γενέ την ευώα. Τούτο υπάρχει όπερο Θεός σοι απέστειλεν, ως της θωρακίσας επί την θύραν, ως περ προς αρνίων εν το πεδίο μειωθείς, παρέσχε μη την δύναμη». Και λοιπόν έφθασα ως περις μάνδραν και κομισάμενος το θύμα ήγαγον. Γενέτα ως είπας επλήρωσα έργον, ή να μετάσχω της ευλογίας. Την χάρη νουν, ειν πρότερον υπέσχου μη, εκπλήρωσας νυν εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Και είπε τότε στο γιο του ο Ισαάκ, «Τέκνο, με υπάκουσες αμέσως και το κυνήγι επροσκόμισες». Και ο νεότερος πάλι στον γεννήτορα έλεγε, «Ετούτο έχω που έστειλε για σένα ο Θεός, που στο κυνήγι με θωράκισε, καθώς σαν να ήτανε αρνή μου παρουσιάστηκε στον κάμπο και μου χάρισε τη δύναμη. Και έφθασα λοιπόν σαν σε μαντρί και πήρα το σφάγιο και το φέρα. Όπως είπες έκαμα πατέρα, την ευλογία για να λάβω. Το τάξιμο λοιπόν που πριν μου υποσχέθηκες, κάμε το τώρα και ουράνια ευλογία χάρισέ μας». 28. Ισαάκ, γνούστον ιών τάχος ελθόντα της θύρας, το νουν αυτού ταράξας ελογίζοντο τι αυτά. Τι είσαι ο δρόμος ούτος, τι σοι σπουδεί το σάφτη. Ο λογισμός μου περιβάλλει με προς ενθύμησιν, μη της άρα τέχνη γέγονε ναύτη. Μη της μεταδόλου αρπάσε ήλθεν απ' εμού την δωρεάν του τέκνου μου. Μάλλον δε, Κύριος πληρώσε θέλων επιθυμίαν μου αυτό συνήργησε, και όπερε ζήτη έβρεν ο Υιός μου, διό και ήλθεν ευθυδρομή σας, μισθών λαβών το χάρισμα του πέμψαντος, όν ετήσομαι, εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Κατάλαβεν ο Ισαάκ, πως γύρισεν γρήγορα ο γιος από το κυνήγι, η σκέψη του αντάριασε και τέτοια συλλογιόταν. Τι πράγμα είναι τούτο, γιατί τόση βιασύνη, με βάνει ο λογισμός μου να σκεφτώ, μήπως έγινε τάχα κάποιο τέχνασμα, μήπως ήρθε κάποιος με δόλο να αρπάξει από μένα του παιδιού μου το δώρο, ή μάλλον ο Κύριος θέλοντας να εκπληρώσει την επιθυμία μου,
Αυτός συνέργησε και βρήκε ο γιος μου αυτό ακριβώς που ζητούσε. Γι' αυτό και ήρθε τρέχοντας κατευθείαν και έλαβα πληρωμή το χάρισμα του Θεού και τούτον θα παρακαλέσω, ουράνια ευλογία χάρισέ μας. Ένατος. Νυν, έγκυσον μη τέκνον μου και ψηλαφίσω σε τάχος, ή πέλης ο Ισάβ σύ, ο πρωτότοκος μου δείξον. Ψηλαφών δε τούτον, ο Ισαάκ ενθυμείται. Ημέν φωνή νυν Ιακώβη χή στα ότα μου, χείρας του Ισάβ δε του Ιού μου. Δε βρωούν ως πλάχνον και καταφύλισον με νυν και ένεγγε το έδεσμα. Και φαγών Ισαάκ καταφυλίσας τον Υιόν αυτού ως φράνθη της στολής της τούτου και είπεν «Ιδού του Υιού μου ως αγρού πλήρης ως μη υπάρχει. Αγρού ού περιβλόγησεν ο Κύριος εις ακούσας μου εξ ουρανού ευλογίαν παρέσχεν ημίν». Μετάφραση. «Έλα κοντά μου τώρα τέκνο μου και αμέσως θα σε ψηλαφίσω. Αν είσαι εσύ ο Ισαάβ ο πρωτότοκός μου, απόδειξέ το». Και ψηλαφώντας τον ο Ισαάκ σκέφτεται και συμπεραίνει. «Τώρα μεν ηχεί στα αυτιά μου η φωνή του Ιακώβ, αλλά τα χέρια είναι του γιού μου Ισαάβ. Έλα το λοιπόν ως πλάχνο και φίλησέ με τώρα τρυφερά και πρόσφερε το φαγητό». Και έφαγε ο Ισαάκ και καταφύλισε το γιο του και οσμίστηκε τη στολή του και είπε «Δες του παιδιού μου η οσμή όμοια είναι με χωράφι έτοιμο για θερισμό, χωράφι που ευλόγησε ο Κύριος. Προσεκτικά με άκουσε και ευλογία ουράνια μας εχάρισε». Οίκος δέκατος. Ότε ευλόγησε σαφώς τον Ιακώβο γενέτης, κατήχησε τον πέδα τες ευχές αυτού ο γέρον λέγον «Ο Θεός μου σε ευλογήσει εν κόσμο, σύτο και ίνο και τα έθνη πάντα δουλεύσισι. Προσκυνήσου σύσι άρχοντες πάντες. Κύριος δε πάλιν γίνου και του σου αδελφού. Ο σε δε καταρώμενος λείψετε την αράν. Ο δευλογών σε ευλογηθήσετε τη θεία χάριτη. Κι αυτά ακούσας εξήλθεν ο νέος ευλογημένος υμνών των κτίστην βοών. Δίκαιος Κύριος φιλάνθρωπος, ως γάρ εύσπλαχνος εξ ουρανού ευλογίαν παρέσχεν ημίν». Μετάφραση. Αφού πλέον ευλόγησε τον Ιακώβ ο πατέρας, μπροστά του προσευχήθηκε φωναχτά ο γέροντας και είπε «Να σε ευλογήσει ο Θεός μου στη ζωή, με κρασί και με σιτάρι, και όλα τα έθνη ας σε υπηρετήσουν. Οι άρχοντες όλοι ας σε προσκυνήσουν και Κύριος γίνε ακόμη και του αδερφού σου και εκείνος που σε καταργέται κατάρα θα λάβει και εκείνος που σε ευλογεί θα έχει από τη θεία χάρη ευλογία». Τέτοια άκουσεν ο νέος και βγήκε ευλογημένος δοξάζοντας τον κτίστη και λέγοντας «Δίκαιος είσαι Κύριε και φιλάνθρωπος και ως εύσπλαχνος πράγματι ουράνια ευλογία χάρισέ μας». Οίκος ενδέκατος. Υπό του πόθου τον Υιόν ο γυραλαίος ευλόγη, Χριστόν των πάντων κτίστην εντυπώντες ευλογίες. Ιακώβ δε τότε προς την δεκούσαν εκτρέχει λέγον προς ταύτην, «Ιδού ευλογίαν απέλαβον,
παρά του πατρός μου έλαβον χάριν. Τότε προσεπλάκει το νέο η μήτηρα αυτού και κλαίν κατεπήγε το λέγουσα. Είσαι στήνο της Αγίης παρέχων σύνεση. Αυτός ελεύσεται σαρκή εν το κόσμο εκρίζεις βλαστού σου. Πατρός τους κόλπους μη καταλήψας. Αυτό νουν δισοπίσωμεν των έσπλαχνων και φιλάνθρωπων εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Από αγάπη το γιο ευλογούσεν ο γέροντας και προτύπωνε με τούτο το Χριστό, το δημιουργό των πάντων. Και τρέχει τότε ο Ιακώβ γρήγορα στη μητέρα και της λέει: «Πήρα, για δες, την ευλογία, έλαβα χάρη από τον πατέρα μου». Και αγκάλιασε τότε το νέο η μητέρα του και βάλθηκε να κλαίει λέγοντας: «Ένας είναι στους ενάρετους που παρέχει σύνεση. Ο ίδιος ένσαρκος θα έρθει στον κόσμο από τη ρίζα του βλαστού σου, χωρίς να αφήσει καθόλου του πατέρα τους κόρφους. Αυτόν λοιπόν τον εύσπλαχνο και φιλάνθρωπο να θερμοπαρακαλέσουμε. Ουράνια ευλογία χάρισέ μας». 20.12. Ρήματα και ο Ισαάκ ευχαριστίας εκπέμπειν ουδόλος ενεδίδου έως ότε πληρώθη η ψυχή η τούτου χαράς μεγάλης και λέγει προς την Ρεβέκαν: «Νυν Θεός ημάς επεσκέψατο και εκ των υψίστων ημάς επίδεν, όπως της Αγίης την ευλογίαν την αυτού δωρήσετε ως Κύριος. Πέδας δε εις τιμήν ημίν παρέσχε και χάριν δίδωσιν την εκ του Πνεύματος, εκχέων πλουσίως ότε ευδοκίσει το γένος όσε ανανθρωπή σας. Νινή γάρ προετύπωσε τα μέλλοντα εν τη χάριτη, εξ ουρανού ευλογίαν παρέσχεν ημίν». Μετάφραση. Και ο Ισαάκ ευχαριστίας λόγια να εκφράσει ουδόλως εμπορούσε, μέχρι την ώρα που εγέμισε χαρά μεγάλη η ψυχή του και λέγει προς τη Ρεβέκα: «Τώρα μας επισκέφθηκε ο Θεός και από τα ουράνια μας εκείταξε για να προσφέρει δωρεάν την ευλογία του ως Κύριος στους δικούς του και μας ετοίμησε παιδιά χαρίζοντάς μας και χάρη θα δώσει του Αγίου του Πνεύματος, πλουσίως εκχύνοντας όταν ευδοκίσει να σώσει τον κόσμο με την ενανθρώπιση. Όντως, αυτήν την ώρα επροτύπωσε τα μέλλοντας της χάριτος τα χρόνια, ουράνια ευλογία μας χάρισε». 20.13. Ως ούν ελάλη Ισαάκ τη ομοζύγωτη αυτά, Ισάβ ο γόνος τούτων εκ της θύρας επανήλθε, και αυτός επίη εδέσματα το γενέτη. Προσύνεγγε δε το πατρί αυτού προς μετάληψην λέγον: «Ω γενέτα, επάκουσόν μου και από της θύρας εφράνθητη του σου Υιού, διείς και ευλογήσεις με». Είπε δε ο Ισαάκ τότε ο πρέσβης προς τον Υιόν αυτού: «Τις Ιησύ δήλωσον». Ο δε απεκρίθη: «Εγώ είμαι», λέγον, «Ισάβ γενέτα ο Υιός σου, πρωτότοκό σου πέφηκα εξ πλάχνων σου, αλλά δέομαι εξ ουρανού ευλογίαν παράσχουμη». Μετάφραση. Καθώς λοιπόν ο Ισαάκ τέτοια στη σύζυγο λαλούσε από το κυνήγι επέστρεψε ο γιος του ο Ισάβ. Έκαμε και αυτός φαγητό στο γεννήτορα και στον πατέρα του επρόσφερε να φάει λέγοντας: «Πατέρα, κάνε μου τη χάρη και φάγε με ευχαρίστηση από του γιού σου το κυνήγι και με αυτό να με ευλογήσεις». Και τότε ο Ισαάκ ο γέροντας στο γιο του μίλησε και είπε: «Φανέρωσε, ποιος είσαι εσύ?» Και αποκρίθηκε και είπε: «Είμαι εγώ, ο Ισάβ, ο γιος σου, πατέρα, που πρώτος απ' τα σπλάχνα σου ευγήκα και σε παρακαλώ, ουράνια ευλογία χάρισέ μου». 20.14. Μετά τους λόγους του παιδός και τας αυτού ηκεσίας εξέστη ο πρεσβήτης φόδρα έκστασιν μεγάλην λέγον: «Τι σουν έστιν ο εις ενέγκας μη θύραν, και από πάντων εφρανθείς εκείνον ευλόγησα και ευλογημένος έστιν εν πάσιν. Πρότου γάρ σε φθάσε εκ του αγρού εις την σκηνήν εδέσματά μη ήγαγεν». Ότε δε ήκουσε τούτους τους λόγους Ισάβ εβόησεν οδυνηράν φωνήν κραυγάζων και λέγον: «Ευλόγησον σπεύσας καμέ, ο Πάτερ, ως περ εκείνον, καμή αξίως δώρησε την χάριν σου, και ο ύψιστος
εξ ουρανού ευλογίαν παράσχει ημίν. Μετάφραση. Με του παιδιού τα λόγια και τα παρακάλια τάχασε κυριολεκτικά ο γέροντας και φώναξε. Ποιος τέλος πάντων είναι αυτός που μου έφερε κυνήγι? Και από όλα έφαγα και ευλόγησα εκείνον και ευλογημένος είναι σ' όλα. Πριν δηλαδή να έρθεις εσύ από το χωράφι στη σκηνή μου έφερε φαγητά. Και όταν άκουσε τούτα τα λόγια, βροντοφώναξε με πόνον ο Ισάβ και με κραυγή απάντησε. Βιάσου να ευλογήσεις ο πατέρα και μένα όπως ακριβώς εκείνον. Επάξια και σε μένα δώρησε τη χάρη σου και ο ύψιστος ουράνια να μας δώσει ευλογία. 20.15. Ακούσα στάφτα Ισαάκ τους λόγους τούτου Σεβώα. Ελθόν ο αδελφός σου Ιακώβ πριν μεταδόλου υπεδέξα τόσο την ευλογίαν εκείνος. Τι ουν ποιήσω. Πώς εις τούτος ή υπακούσομαι. Ο Ισαάβ δε έφη προς τον γενέτην. Όντως και δικαίως εκλήθη ούτως Ιακώβ το λόγο και το πράγματι. Ήδη γάρ δεύτερον επτέρνησέ με. Τα πρωτοτόκια αυτός αφίλε μου. Και νυν καθώς έγνων και την ευλογίαν αυτός εδέξατο του πατρός μου. Εστέρισέ με δεύτερον εκ μήτρας μου. Αλλά δέομαι εξ ουρανού ευλογίαν παράσκουμη. Μετάφραση. Σαν άκουσεν αυτά ο Ισαάκ τούτα τα λόγια είπεν, ήρθε πιο πριν ο αδερφός σου Ιακώβ και με δόλο έλαβε την ευλογία σου. Τι να κάνω το λοιπόν, να πράξω πως αυτό που θέλεις? Και στον πατέρα είπεν ο Ισαάβ, σωστά και αλήθεια ονομάστη Ιακώβ στα λόγια και στα πράγματα, αφού για δεύτερη φορά με υποσκέλισε. Αυτός τα πρωτοτόκια μου αφαίρεσε. Και τώρα καθώς βλέπω και την ευλογία αυτός εδέχθη του πατέρα μου. Δεύτερη με εστέρισε φορά από τη γέννησή μου, αλλά παρακαλώ, ουράνια ευλογία χάρισέ μου. 20.16. Νενικημένος Ισαάκ της πλάχνης και ετημένος προς τον Ισάβ Εβώα λέγον, άκουσον ο τέκνον, ή το αδελφό σου την εξουσίαν παρέσχον, σήτο και ίνο τον οίκον τούτου επλήρωσα, «Σι νυν τι ποιήσω, τέκνον υπέμει». Πάλι να πεκρίθη Ισαάβ το γενέτη αυτού και κλαίον ούτως έλεγεν. «Μία γάρ μόνη σύ εστίν ευλογία, εξής κατέλοιπας καμέ ευλόγησον». Τότε κατενήγει Ισαάκ ο γενέτης και ανεβώα με τα δακρύων. «Ευλογών ευλογήσισε ως βούλεται ο φιλάνθρωπος, εξ ουρανού ευλογίαν παράσχει ημίν». Μετάφραση. Ο Ισαάκ στας πλάχνα νικημένος και ετημένος τον Ισάβ μιλούσε και έλεγε, «Άκουσε ο τέκνον, αφού την εξουσία στον αδερφό σου παραχώρησα, με σιτάρι και κρασί το σπίτι του εγέμισα, τώρα σε σένα τι να κάμω, πες μου ο τέκνο». Πάλιν αποκρίθηκε ο Ισάβ στο γεννήτορα και με κλάματα έτσι μιλούσε, «Μία μονάχα ευλογία έχεις πράγματι, ευλόγησε και μένα μ' ό,τι άφησες». Συγκινήθηκε τότε ο Ισαάκ ο γεννήτορας και δακρυσμένος φώναξε, «Να σε ευλογήσει όπως θέλει ο φιλάνθρωπος, ουράνια ευλογία να μας δώσει». 20.17. Ότε πάυσα το θρηνόν ο γυραλαίος, εκτείνει την χείρα και ευλόγει τον Ισάβ τι αυτά λέγον, «Ιδού, εκ της δρόσου των υψωμάτων σιέστε και εκ της γέας της ποιότητος κατοίκησης. Και εν τη μαχαίρα τη ή τραφήσει, και το αδελφό σου προθύμως δουλεύσει σαΐ και έσυ εφρενόμενος. Εάν γάρ των ζυγών των της δουλείας αυτού μη καθέλεις εκ του τραχύλου σου, εν πάση ειρήνη πορεύσει εν κόσμο. Ότι εκλέλειπεν η οργή σου, πληρώσει σου τα αιτήματα ο Κύριος, και ως βούλεται εξ ουρανού ευλογίαν παράσχηση». Μετάφραση. Μόλις το θρήνο εσταμάτησε ο γέροντας, απλώνει το χέρι και ευλογούσε τον Ισάβ με τέτοια λόγια. «Να, μέρος από τη δροσιά του ουρανού και από την έφορη γη θα είναι η κατοικία σου και με το μαχαίρι σου θα τρέφεσαι και πάντοτε πρόθυμα τον αδερφό σου θα υπηρετείς και θα είσαι ευχαριστημένος. Αν λοιπόν παντοτινά του είσαι υπηρέτης και δεν αποτινάξεις τον ζυγό
ειρηνικά καθόλα θα πορεύεσαι στον κόσμο, μιας και θα λείψει η οργή σου. Ο Κύριος να σου εκπληρώσει τα αιτήματα και όπως θέλει ουράνια ευλογία να σου χαρίσει. 20.18. Υποδέ του φθόνου, ο Ισάβ το Ιακώβενε κότη και εκτείνε εν ενόη τούτον μετά το θανίνε τον αυτού γενέτην και έλεγεν εν καρδία. Νίν εγγυσάτο η ασθένεια του γενέτου μου και μετά το θνίξε τούτον ευθέως τότε ευκαιρίας λαβόμενος κτείνω εγώ τον πτερνιστήν μου σύγκονον. Αλευθείς ο Θεός, ο προγινώσκον τα ενθυμήματα Ισάβ τα ρήματα, μητρή αμφωτέρων γνωρίσας, σοφίζει αυτήν εμφρόνος σκεδάσε ταύτα. Αυτό νουν δυσοπίσωμεν τον εύσπλαχνον, σύ φιλάνθρωπε, εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Από το φθόνο όμως ο Ισάβ κατά του Ιακώβ νησί κακούσε, και να σκοτώσει τούτον ελογάριαζε μετά τον θάνατο του πατέρα του και έλεγεν από μέσα του «Ας έρθει τώρα η αρρώστια του πατέρα μου και μόλις τούτος αποθάνει αυτόν αμέσως τότε τον φωνεύω με πρώτη ευκαιρία τον αδερφό μου τον απατεώνα». Μα αμέσως ο Θεός που τις σκέψεις προγνωρίζει τα λόγια του Ισάβ πληροφορεί και γνωρίζει στη Ρεβέκα την μητέρα και τον δύο για να τα ματαιώσει συνετά. Αυτόν λοιπόν τον εύσπλαχνο να θερμοπαρακαλέσουμε. Ω φιλάνθρωπε, εσύ ουράνια ευλογία χάρισέ μας. Οίκος 19 και τελευταίος. Ημείς ούν ταύτα ακριβώς κατανοήσατε φίλοι, τα πάντα γάρ εν τύπο προαιρέθηκε εγγράφει. Ο Ισάβ μεν τύπος των Ιουδαίων υπάρχει, χριστιανών δε Ιακώβ εικόνα προέφερεν, ως την ευλογίαν την του συγγόνου έλαβεν αξίως, τη συμβουλία της μητρός, την χάριν προσημάνας μη. Τύπος δε του Χριστού της Εκκλησίας, και η Ρεβέκα μη σαφώς προδέδεικτε. Καθάπεργαρ αυτή και η Εκκλησία Ιούς προσάγει πατρί των όλων. Ενή συναθριζόμενοι κραυγάζομεν το Θεό ημών, εξ ουρανού ευλογίαν παράσχου ημίν. Μετάφραση. Φίλοι λοιπόν, εσείς αυτά προσεκτικά να μελετήσετε, τα πάντα δηλαδή προϋπόθηκαν και γράφτηκαν σε προεικονίσεις. Ο Ισάβ τους Ιουδαίους προτυπώνει και ο Ιακώβ τους χριστιανούς προδήλωνε, καθώς επάξια έλαβε του αδελφού την ευλογία, με της μητέρας τη συμβουλή νομίζω προεσήμανε τη χάρη. Και τύπος της Εκκλησίας του Χριστού και η Ρεβέκα κατά τη γνώμη μου καθαρά προδηλώθηκε. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Ρεβέκα έτσι και η Εκκλησία παιδιά προσφέρει στον κοινό πατέρα, μέσα στην οποία συναγμένη στο Θεό μας ολόψυχα λέμε «Ουράνια ευλογία, χάρισέ μας». Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε σε μία άλλη εκπομπή με έναν άλλον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μέχρι τότε χαίρετε. Ρωμανού μελωδού ύμνη.
Παρασκευάς Λυκαίας διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων Αρμός.